Δεν θα έλεγα ούτε λάθος, είναι ψεύδος εξ αρχής μέχρι τέλους. Η προσπάθεια μου ήταν να πείσω ότι η τουρκική αδιαλλαξία δεν μπορεί παρά να επιβάλλει την ενεργόν εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είχα υπερτονίσει στην εν λόγω κυρία, της οποίας οι θέσεις είναι καλά γνωστές υπέρ της Τουρκίας, ότι δεν δέχομαι η λύση να διασφαλίζει λιγότερα από ό,τι σε εσάς δικαιώματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Κυπρίους, τους πολίτες. Συνεπώς, τα όποια άλλα δημοσιεύματα της Χουριέτ που ενδεχόμενα να ανάγονται είτε σε άλλες θέσεις είτε σε διάφορες, εν πάση περιπτώσει, προσπάθειες να διαστρεβλωθούν συγκεκριμένες θέσεις, όχι μόνο δεν είναι αληθείς, αλλά είναι και κακόβουλες. Και φαίνεται ότι επέτυχαν το στόχο που επεδίωκαν, γιατί κάποιοι αβασάνισπα τα ασπάστηκαν. Κάτι ανάλογο για να αρχίσουν την κριτική. Δεν θέλω να προβώ σε οποιονδήποτε άλλο σχόλιο. Οι ώρες υπαγορεύουν ενότητα. Κυβέρνηση και λένε ότι θέσεις όπως λόγου χάρη αυτή που είναι για έναν κεντρικό κράτος με λιγότερες αρμοδιότητες για να μην υπάρχουν προβλήματα, ότι είναι θέσεις που παλιότερα τις ελέγατε. Βεβαίως, είναι δημόσια γνωστές αυτές οι θέσεις. Συνεπώς, δεν χρειάζεται ελάχιστες ώρες μετά τη συμφωνία με το δίκο να επαναλάβω τις ίδιες εις μίαν φιλότουρκων κυρία. Αλλά εκείνο που θέλω να πω, που διαψεύδει ή και θα απογοητεύσει όσους έσπευσαν να κρίνουν, είναι αυτό που ετώνησε και κατά του μνημόσυνο. Δεν πρόκειται να υπάρξει προσωπική πολιτική ουδενός. Θα εφαρμόζεται η πολιτική που θα είναι προϊόν των συλλογικών αποφάσεων, δηλαδή του Εθνικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Αρχηγών.